κύριοι σύμβουλοι, κύριε επίτιμε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, άγιοι πατέρες, συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για μια ακόμη χρονιά, για να τιμήσουμε τη μνήμη και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους δωρητές και τους μεγάλους ευεργέτες του Δήμου Τριά, οι οποίοι με το έργο και την κοινωνική τους προσφορά βοήθησαν την πόλη μας σε εποχές δύσκολες. Τιμούμε σήμερα σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στον Πειραιά, έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους ανεξίτηλο με νοσοκομεία, σχολεία, ορφανοτροφία που φέρουν το όνομά τους. Το Τζάνιο Νοσοκομείο, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά, το Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα, η Ράλιο Σχολή, η Ιωνίδιο Σχολή που βρίσκονται στον Πειραιά, χτίστηκαν και λειτουργήσαν χάρη στην προσφορά αυτών των ανθρώπων. Πολλοί άλλοι επίσης έχουν αφήσει κληροδοτήματα, κινητή ή ακίνητη περιουσία, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη για την πόλη μας. Ένας από αυτούς υπήρξε και ο Κρήτων Δηλαβέρης, ο μέγας ευεργέτης του Δήμου μας, ο οποίος με το θάνατό του το 1972 άφησε όλη του την περιουσία στον Πειραιά. Μπροστά στο ταφικό μνημείο της οικογένειας Δηλαβέρη, τιμάμε και σήμερα όλους τους ευεργέτες της πόλης μας, όλους εκείνους που προσέφεραν πολλά ή λιγότερα. Χρέος μας ως Πειραιώτες είναι να μην ξεχνάμε την προσφορά τους. Η υποχρέωσή μας ως Δημοτική Αρχή είναι να διαχειριζόμαστε με εντυμότητα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αξιοποιώντας προς όφελος των Πειραιωτών την περιουσία που μας άφησαν. Σήμερα που η χώρα μας και η πόλη μας περνούν μια από τις δυσκολότερες οικονομικά περιόδους, την ώρα που χιλιάδες συμπολίτες μας δοκιμάζονται, υπάρχει ανάγκη, πέραν της συμπαράστασης της Εκκλησίας και πέραν της αδύναμης κρατικής φροντίδας και μέρημνας, να υπάρξουν μιμητές οι οποίοι, ακολουθώντας το φωτεινό παράδειγμα των μεγάλων ευεργετών του Πειραιά, να βγουν μπροστά, να προσφέρουν και να ευεργετήσουν και αυτοί έτσι την πόλη μας, έτσι ώστε ο Πειραιάς μας να ορθοποδήσει και η χώρα μας κατ' επέκταση. Σας ευχαριστώ πολύ.